Χαμηλές προσδοκίες για την προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα Ηνωμένα Έθνη για επανέναρξη του διαλόγου στο Κυπριακό καταγράφονται από την τουρκοκυπριακή πλευρά. Ο λεγόμενος Υπουργός Εξωτερικών Κουτρέντο Ζασάι, σχολιάζοντας ενδεχόμενη νέα κάθοδο στην περιοχή της ειδικής απεσαλμένης του Γενικού Γραμματέα Τζεν Χολούτ, προχωρεί σε μια παρομοίωση για να δικαιολογήσει τις λιγοστές ελπίδες. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται εδώ και 50 χρόνια. Οι πλευρές έδειξαν τις θέσεις τους και πού μπορούν να παρουσιαστούν ευέλικτες. Εγώ δεν αναμένω τώρα ότι η κυρία Λούτ θα τραβήξει ένα κουνέλι έξω από το καπέλο. Για τον Κουτρέντο Ζασάι υπάρχουν δύο κρίσιμα ερωτήματα που θα πρέπει να απαντηθούν. Ενώ επαναλαμβάνει τη θέση της τουρκοκυπριακής πλευράς για την αποτελεσματική συμμετοχή στην εξουσία καθώς και στην ενέργεια. Το ένα είναι κατά πόσο μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα. Η απάντηση είναι όχι ακόμα. Αυτό δεν είναι ξεκάθαρο και προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Το δεύτερο ερώτημα είναι κατά πόσο τα μέρη έχουν την πολιτική βούληση να λύσουν το πρόβλημα. Όλοι μας λέμε ότι στηρίζουμε τη Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία, αλλά υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ του πώς η ελληνοκυπριακή ηγεσία αντιλαμβάνεται την Ομοσπονδία και πώς η τουρκοκυπριακή. Η Ομοσπονδία απαιτεί διαμοιρασμό εξουσιών και επίσης διαμοιρασμό πλούτου. Λέγοντας πως οι Ελληνοκύπροι δεν είναι έτοιμοι να μοιραστούν με τους Τουρκοκύπριους ούτε την εξουσία ούτε και το φυσικό πλούτο, ενώ απορρίπτει συνέχιση των διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου είχαν μείνει στο Κραμοντάνα, προκρίνοντας άλλη διαδικασία. Αν επιστρέψουμε στο σημείο από όπου διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις στο Κραν Μοντανά, όπου η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν αποδεχόταν την εκπεριτροπής προεδρία και μας απέκλεινε να συμμετέχουμε αποτελεσματικά στο μηχανισμό λήψης αποφάσεων, τότε ξεκινάμε από δυσμενή θέση. Σημειώνοντας πως η συνέχιση αυτής της μορφής των διαπραγματεύσεων θα συνεχίσει να εξυπηρετεί το status quo και δεν θα υπάρξει λύση. Στο επικοινωνιακό παιχνίδι, η τουρκοκυπριακή πλευρά επιχειρεί να κερδίσει εντυπώσεις, προτάσσοντας το θέμα της διάνοιξης του οδοφράγματος της Δαρίνιας, δηλώνοντας πως είναι έτοιμη αύριο να προχωρήσει σε διάνοιξη του. Ωστόσο, τα προβλήματα που υπήρχαν και είναι και ο μοναδικός λόγος για τον οποίο δεν είχε προχωρήσει η διάνοιξή του από τον Ιούνιο, όπως είχε αρχικά αποφασιστεί, δεν έχουν εκλείψει. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, το οδόφραγμα της Ζαρίνιας μπορεί να ανοίξει και αύριο, εάν οι Τούρκοι μετακινήσουν το στρατιωτικό φυλάκιο. Δεν μπορεί να γίνει μονομερός άνοιγμα του οδοφράγματος από την τουρκική πλευρά, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει υλοποιήσει τα συμφωνηθέντα. Τα Ηνωμένα Έθνη πάντως δήλωσαν στο ΚΙΠΕ ότι καμία από τις δύο πλευρές δεν έχει ενημερώσει την ειρηνευτική δύναμη στην Κύπρο ότι ανοίγει το οδόφραγμα της Ζαρίνιας και το ίδιο επανέλαβαν και σήμερα. Δεν υπήρξε οποιαδήποτε αλλαγή σε ό,τι αφορά την κατάσταση, ήταν η λακωνική δήλωση.